Καλησπέρα, καληνύχτα, καλημέρα, ανάλογα τι ώρα μας ακούτε. Ε, μας ακούτε. Ε, προδόθηκα ήδη. Ε, έχω μαζί μου καλεσμένο σήμερα. Είναι ένα ακόμα μία αξιόλογο podcast. Και εσείς είστε κάποιοι άνθρωποι που θεωρώ ότι είστε αξιόλογοι, οπότε δεν καταλαβαίνω το λόγο που ακούτε ένα μία αξιόλογο podcast. Ε, Ούτε η μάνα μου δεν θα με ακούσει λοιπόν. Είμαι ο Γιώργος Χρήστος Φρέρης, Φρεράκος, Γαλλισιανός, όπως θέλετε, με λέτε, με ξέρετε κλπ. Σήμερα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο. Ε, Όπω λέγει αυτός είμαι η μακρύτερη του σχέση, η μεγαλύτερη του σχέση τέλο πάντων. Ε, η σχέση μα ξεκίνησε το 2013. Το 2012 ήρθα εγώ στην Ελβετία. Ε, ο πρώτο άνθρωπο που γνώρισε ήταν η Μαύρη Απειλή. Σα έχω πει και σε προηγούμενο podcast για τη Μαύρη Απειλή. Έχουμε λοιπόν μαζί μα τον Κωνσταντίνο Καλώς, πολύ καλησπέρα. Μου γινώ σήμερα και γινώ. Πάμε. Καλησπέρα στου χιλιάδε ακροατέ αυτού του μία Actual Podcast. Καλησπέρα, Κώστα μου. Χαίρομαι πολύ που είσαι ο πρώτο καλεσμένο. Και εγώ χαίρομαι που με τράβηξε μέχρι εδώ. Θα με πούμε στο Θα πούμε στα Ριούλα. Θα πούμε, θα πούμε. Λοιπόν, με τον Κώστα γνωρίστηκα στη Λουκέρνη, όπω σα είπα. Ήμουν ήδη ένα χρόνο από εκεί. Ο Κώστα ήρθε μετά. Σεπτέμβριο 2013. Πάω. Είναι μεγάλη ιστορία το πώ έφτασα Ελβετία. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει, που είναι η Λουκέρνη, τι είναι. Ε, βλέπω έναν τύπο. Δεν τον έχετε γνωρίσει, νομίζω. 72 κιλά, κάπου τόσα ήταν τότε. Δύσκολη περίοδο. Και, και μου λένε: Με αυτόν δεν μπορεί να μιλά τη γλώσσα σου. Οκ. Okay. Ήταν μένα μέσα σε ένα σπίτι. Σπίτι, σπίτι. σπίτι. Μια μέρεσμα. Ένα δωμάτιο Γιώργο. Ένα δωμάτιο Μαύρη Απειλή. Ένα δωμάτιο εγώ με συγκάτοικο ένα ρουμάνο Και ένα τέταρτο δωμάτιο με κάτι Ινδού. Και εκεί ξεκίνησε αυτή η σχέση 10 χρόνων. Έλα. μεγαλύτερη μου σχέση γιατί δεν έχω μείνει είμαι, με, κοπέλα, δεν έχω μείνει 6 χρόνια μαζί όσα είχα μείνει με τον Γιώργο. Respect, γιατί θα κάνουμε και ένα σπούλιο τώρα. Έχουμε μείνει και στη Ζηρίχη μαζί. Ξεκίνησαμε να μένουμε μαζί στη Λουκέννη και μετά συνεχίστηκε και στη Ζυρίχη. Λοιπόν, τότε οι στιγμές ήταν δύσκολε διαβάζαμε, είχαμε άγχος, στρες, φορούσαμε κάθε μέρα κουστούμια, φορούσαμε τα πουκάμισα από μέσα σιδέρωτα με το σακάκι, γιατί βαριόμαστε να σιδερώσουμε κάθε μέρα, οπότε πηγαίναμε στη σχολή και δεν βγάζαμε το σακάκι ποτέ, γιατί ήταν τσαλεγωμένο το γύρος από κάτω. Κώστα, θες να πεις για τις πίτσες? Ήταν γενικά ένα ένας αγώνας επιβίωσης που ήμασταν και άφραγοι τότε, οπότε ήταν ένα συνοθήλευμα πραγμάτων δεν ξέραμε γιατί τα κάναμε, προφανώ γιατί δεν είχαμε λεφτά. Αλλά α πούμε οι πίτσε στο. Πηγαίναμε στο Aldi ή Lidl, τι ήταν. Aldi, Aldi. Aldi. Και είχε κάτι πίτσε ένα φράγκο, κάτι ψυγμένε, ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Ένα φράγκο τότε ήταν 80 λεπτά. Ακριβώ. Και, και... έβγα Έφυγε... και... νεσο... τη συνεσοδημία τη κυλέρη <laughs> <laughs> πέρα. Παίρναμε τι πίτσε. Έπαιρνε ο Γιώργο Χρήστο Φρέρης που ήταν πιο παλιό σαλάμια και κασέρια. Τα έβαζε, τα έψινε, και τρώγαμε, μπορεί να τρώγαμε μια εβδομάδα πίτσε. Ουσιαστικά με αυτά που παίρναμε τα έξτρα θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει καλύτερη πίτσα. Mm -hmm. Απλά παίρναμε το ενό φράγκου ή των 80 λεπτών τέλο πάντων και βάζαμε τα άλλα από πάνω, οπότε μα έγινε πιο ακριβή. Απλά το μυαλό μα ήταν τόσο καμένο εκείνη την περίοδο με όλα αυτά. Ε, σκεφτείτε ότι πήγαμε σε μια σχολή τέλο πάντων στην Ελβετία, η οποία ήταν ιδιωτική και είχαν έρθει φραγκάτια από όλο τον κόσμο. Οπότε ήμασταν τελευ... οι τελευταίοι των τελευταίων, ο τελευταίοι οικονομικά πάντα. Γιατί από πλευρά. Επίση, ξεχάσαμε να πούμε ότι μέναμε στον πρώτο και στο ισόγειο είχε ένα μπαρ το οποίο ανοίγει στι 12 και εμεί κυπνούσαμε έξι να πάμε μάθημα. Κάτω το κρεβάτι μου ήταν τα drums. Ε, στον Γιώργο νομίζω ήταν η Λάντζα. Ε, α, και ε, να πω κάτι άλλο. Μετά τις πίτσες, επειδή πέντε μέρες μπορούμε να τρώγαμε πίτσες, ο Γιώργος ήταν εκεί πιο παλιό. Και είχε και ένα άλλο κόλπο, όταν βαριόταν τι πίτσε. Έπαιρνε σοκολάτε, έδινε 10 ευρώ για σοκολάτε. Τα πάντα, Κίντερ Μπένο, Μαλτίζε. Ντούμπλο, Ντούμπλο. Τα άφηνε κάποιε ώρε στο παράθυρό του, επειδή έκανε κρύο, μπορεί να είχε μείον 10, πάγωναν. Και μετά μου έλεγε: Κόστα, ρε να φάμε. Και μπορεί να έχει το Σαββατοκύριακο να τρώγαμε μόνο σοκολάτε. <laughs> γιατί είχαμε σκάσει από την πίτσα. Aυτό, αυτό. Έ, έχουμε περάσει μέρε, θυμάμαι, μόνο με σοκολάτε. Δεν λοιπόν, φάμε τίποτα άλλο. Μόνο με σοκολάτε. Τέλο πάντων, μετά ένα άλλο που κάναμε ήταν αν θυμάμαι τα πλυντήρια ήταν στο, στο, μείον, στο λεπτά, μείον ένα. Στο Τα οποία τα πλήρωνε με, με κέρματα. Οπότε εμεί στην οικονομική κατάσταση που ήμασταν, με το που βλέπαμε 50 λεπτά μέσα στο μηχάνημα, ότι είχε 50 λεπτά credit, και ντέρει πάνω, παίρναμε ρούχα, κατεβαίναμε κάτω, τα βάζαμε. Εντάξει. Τώρα βλέπουμε πεντάρικο. Είχα, είχα το εγώ βάζμα. ένα Ρουμάνο συγκάτοικο, όχι συγκάτοικο. Είχα με ένα δωμάτιο βασικά, δεν ένα συγκάτοικο. Είχα... Εγώ είχα το δικό μου δωμάτιο, ήμουν από του τυχερού και ο Κώστα είχε δωμάτιο, ναι. Και αυτό ο, ο Ρουμάνο μία μέρα ήρθε τρέχοντα, χτυπούσε την πόρτα Κώστα τρέχα, Κώστα τρέχα και νόμιζα κάτι έπαθε. Και μου λέει έχει το πλυντήριο ένα ευρώ, κάτω τρέχα να βάλουμε πλυντήριο. Και τρέχαμε, εγώ ο Ραζβάν και ο Γιώργο να βάλουμε πλυντήρια. Γενικά σκάσαμε στη Λουκέρνη. Δεν είπε ε, που, που, που μεναμε στον υπέροχο ναι, χρόνο. Αυτό, αυτό, αυτό πάνω από τώρα. άλλο. στη Λουκιανή και ξέρει, περιμένει Ελβετία, ποιότητα, ακού ακριβά ε, σχολεία τουρισμού, τα καλύτερα τα σχολεία τουρισμού, μπλα μπλα μπλα. Το σχολείο, τέλο πάντων, πηγαίναμε σχολή, ήταν στον δρόμο που λέγεται Buzzle Strasse, που ήταν χειρότερο δρόμο, είχε ιερόδουλε, bar, club, ναρκωτικά. Αυτό. Αλλά μετά ήταν με ναρκωτικά, ο άλλο σε πρέζα δίπλα σου. Τέτοια σχεδιαστικά. Δηλαδή, είχε τύχει με τον κόσμο να, να καθόμαστε, να καθόμαστε στο παράθυρο, και να του θέλω να τουλάχιστον στο δωμάτιό μου. Και να άρχισε στο δωμάτιό μου, να βλέπω το παράθυρο και ο να βάλει πρέζα από κάτω. Ε, να παίρνω το, το, το ποδήλατο παιδί μου να πάω εγώ στην πρακτική μου σε ένα ξενοδοχείο που δούλευα τότε και κάθε Σάββατο να ασκίζονται τα λάστιχα γιατί είχε παντού γυαλιά από σπασμένα μπουκάλια. Γενικά η κατάσταση εκεί πέρα ήταν πολύ περίεργη. Δηλαδή είναι αυτό που σα λέω: Ρε, 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 περιμένει μια, μια ποιότητα παντού και σε βάζουν εκεί και λε, οκ. Okay. Βάζαμε κουστούμια, γραβάτε, κατεβαίναμε κάτω και παίρνω σαν από μα. Μα τα κουδούνια βασικά αερόδουλε. Έφευγαν από τα μπάρ 7 ώρα το πρωί, 6 ώρα το πρωί, μεθυσμένοι. Ελβετία. Να, ήταν, ήταν μια περίεργη κατάσταση. Η σχολή που κάναμε ήταν, ήταν μεταπτυχιακό για τουριστικά. Να μην το έχουμε αναφέρει, το αναφέρω από τώρα. Γενικά στη Λουκέννη ζήσαμε πολλά. Ε, εγώ να σου πω την αλήθεια, ήταν η δυσκολότερη περίοδο τη ζωή μου. Ε, ήταν η πιο μαυρή που έχω περάσει. Δηλαδή, έχω φύγει από Θεσσαλονίκη που δούλευα bar club κλπ. Έχω φύγει από Σύρο που δούλευα ξενοδοχείο του πατέρα μου, φίλοι, ποτά, ξενύχτια, χορού, τέτοια και έχω πάει λουκέρνη και είναι η μαυρίλα ίδια. Ε, αλλά εντάξει. Δεν θα, δεν θα ξαναζούσα εκεί. Δηλαδή νομίζω έχω τέτοιο ψυχολογικό. Δεν θα ξαναζούσα. Δεν ξέρω πώ το θυμάσαι. Καλά, εγώ είχα έρθει χωρί να ξέρω που πάω, φούμο στα μάτια. Ε, δεν είχα ιδέα τι έκανα και που πήγαινα ε, ναι, Ευτυχώ ήσουν εσύ εκεί πέρα, μου έδειξε πολλά πράγματα. Και όχι ότι θα ξαναζούσα, αλλά ήταν εμπειρία, μεγάλη εμπειρία. Ναι, βασικά είναι από τι εμπειρίε που λε ότι το ζήσα, έφαγα το σκατό, όχι με το κουτάλι, με το. Δεν ξέρω με τι. τι το μαγειρέψαμε για όλα το σκάτο. Και λες ότι μετά τι άλλο, τι χειρότερο μπορεί να έρθει. Όλα καλά. Και... Και θυμάμαι τώρα τις πρακτικές εκεί πέρα κάτι 14 ώρα σπαστά που λες ότι με έχει βρει τέτοιο. Με έχεις βρει αδύνατο. Θυμάμαι ε, από την τόση πολλή δουλειά, τόσες πολλές ώρες είχα, είχα, κατεβάσει τη ζώνη το πρώτο καλοκαίρι στον πατέρα μου για να ανοίξει και μια επειδή είχα φτάσει κάτω από 80 κιλά ξέρω εγώ. είχα φτάσει γύρω στα 70 κάτι και, ήμουν, και είμαι 91. Οπότε τώρα σκεφτείτε με 100 κιλά, τότε ήμουνα 70 κάτι. Ήταν μια κάποια ταλαιπωρία. Τέλο πάντων. Ε, το και Κι Άλλες, και άλλε ιστορίε έχουμε να πούμε. Κι άλλε ιστορίε να πούμε. Τι ήθελε να πούμε, για πε. Ή θε να πει πρώτα ανέκδοτο. Θέλω να πω πρώτα ανέκδοτο. Θέλω να πω πρώτα ανέκδοτο. Ανεκδοτάκι. Ρε, είχα φάει σκόρδο χθε και μύριζα. Μετά φίλησα τη ζωή και μύριζε για αυτή σκόρδο. Ε, λογικό ρε Κώστα. Η ζωή έχει τη γεύση που της δίνεις. Δεν σας άρεσε. Α, εντάξει. Οκ. Okay. Ας καλά. Ας πούμε καλές ιστορίες. Κάτσε, κάτσε να πούμε αυτήν την ιστορία με, με τον κριτικό. Ναι, πες. Αυτή είναι αγαπημένη μου βασικά. Α, αυτή, αυτή, η ιστορία μου άλλαξε τη ζωή. Από εκεί και πέρα είπα ότι δεν θα άλλαξα ποτέ άνθρωπο. Λοιπόν, κάτσε να δώσω μια εικόνα το πώ ήταν το σπίτι. Το σπίτι είχε δωμάτια και ένα κοινόχρηστο χώρο και μια κουζίνα. Εγώ καθόμουν στον κοινόχρηστο γιατί είχε καλό Ιντερνετ και με τα ε, αγγλικά που ήξερα τότε προσπαθούσα να γράψω μια εργασία. Είχα ξεκινήσει στις 8 το απόγευμα ε, και γύρω στι 12 το βράδυ είχα γράψει νομίζω την εισαγωγή μόνο. Πάλευα εκεί πέρα, απέναντί μου τα δωμάτια του Γιώργου. Ε, κάτι έκανε. Κάποια στιγμή νομίζω έβλεπε γενικό βόλιο ή παναθηναϊκό. Ακουγόταν σφυρίγματα αυτά. Ε, δεν ήξερα ακριβώ τι γίνεται. Θε να πει εδώ πέρα τι γινόταν εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα είχα αποστάρει νομίζω τότε είχε πρωτοξεκινήσει το κουλούρι. Έχω postάρει μια ιστορία του κουλούρι του πέθανε το τόσο. Ε, ένας από τους συμφοιτητές θα τον έλεγα ε, γράφει από κάτω ότι δεν τρέπεσε που έχει πεθάνει άνθρωπο. Χη κοροϊδεύει. Εντάξει, δεν ήταν τέρα ευφυα, ήταν τέρα σε σχήμα. Mm. Δεν ξέρω πως είναι βέβαια τα τέρατα, αλλά ήταν mm. εύσομο ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λες τέρας ρε, μου. Τον βλέπει. 120 κιλά, κιλά 1,95 95. Να, ήταν τερατάκι ρε παιδί μου. Τον έβλεπε και ζωήσουν. <laughs> Τέλο πάντων. Ε, και τον έχει πάρει χαμπάρι ο αγαπητό μου φίλο ο Μίτσο. Μίτσο, δεν πιστεύω ότι ξεχνά αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει λόγο να έχει ξεχάσει. Ο αγαπημένο ντράουμερ τη καρδιά μα λοιπόν από τη Βάρη, ε, τώρα κουκάκι, παλιότερα Βάρη Σύρου, τον έχει πάρει χαμπάρι ότι δεν είναι τέρας εφηβείας και τον καβλαντίζει Και νευριάζει ο κριτικό. Και, και μου στέλνει προσωπικό μήνυμα και μου λέει και θα έρθω να σε βρω και μπλα 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 και μπλα 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 και έχω σε όλη αυτή τη μαυρίλα τώρα που σας έχουν περιγράψει πριν έχω κάνει εγώ εικόνα τώρα ότι με βρίσκει στη σχολή, πρακωνόμαστε και με διώχνουν από την Ελβετία, έρχεται η αστυνομία, παίρνουν τους γονείς μου, μία ατελείωτη μαυρίλα, ατελείωτη μαυρίλα. Και λέω, μα λέει, θα τα αφήσω έτσι, βάζω παπούτσια και του λέω, γεϊ, έρχομαι να σε βρω. 12 η ώρα το βράδυ, ξαφνικά μου λέει, βλέπω βάζει παπούτσια μπουφάν Όσοι τον ξέρετε, θα ξέρετε ότι τα κάνει σε 6-7 δευτερόλεπτα, μπορεί να έχει χρηστεί κιόλα. Ε, τα βάζει και μου λέει, μου έχει εξηγήσει λίγο γρήγορα την ιστορία και μου λέει, έλα μαζί μου, θα, θα γίνουμε μπίλη, λέει με τον άλλο. Κατεβαίνουμε τώρα. Αυτό έμενε απέναντι σε μια πολυκατοικία. Προχωράμε και συνέχισε, πε. Δεν κατεβαίνει. Περιμένουμε από κάτω, δεν κατεβαίνει, δεν κατεβαίνει. Του λέμε, αλλά καθόλου μου σχολιάζει. Τον πήρα τηλέφωνο, λοιπόν, νομίζω είχα το κινητό του. Ε. Εντάξει, η πόρτα που τον περιμέναμε είχε ένα στρόγγυλο σαν παραθυράκι και βλέπαμε αν κατεβαίνει από τι κάλε. Και τον το, το παίρνουμε του, λέω ότι θα τα καλά. λέει κατεβαίνω. Και το βλέπουμε και κατεβαίνει και παραπατάει. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι τύφλα. Πρέπει να έχει πιει δύο-τρία λίτρα τσίπουρο. Μαζί με μπύρα. Ε, και το βλέπουμε και παραπατάει και βγαίνει έξω. Αρχίζει τέλο δηλαδή, πάντων τσαμπουγαλίγια και το εκεί πέρα. Εγώ βάλω τα χέρια πίσω. Του λέω, τα ξαναδείς, Εγώ από εδώ δεν φεύγω. Γιατί άμα λέω χτυπηθούμε, μπορεί να έρθει η αστυνομία και να μα απελάσουν. Δεν, δεν ξέρω, το είχα κάνει πολύ στο μυαλό μου σε αυτέ τι χώρε με το που βαρέσει χαστούκι, σε μαζεύουν και σε διώχνουν. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικά. Θα, θα, σε πάνε μέσα τέλο πάντων, αλλά δεν θα σε διώξουν για τη χώρα για ένα χαστούκι. Τέλο πάντων, ε, βάζω τα χέρια πίσω, του λέει ο Κώστα μπλα Παρατηρούσα εγώ την κατάσταση. Αυτό δεν μα έλεγε, δεν καταλαβαίνω τι μα έλεγε, δεν μιλούσε κάποια γλώσσα. Του λέω, από την Κρίνινγκ, τέλο πάντων, το βαλικάρι, ε, του λέω. Του βάζω τα χέρια πίσω, του λέω Μα στυπάμαι, να θε τι πάμε, να πάρε τουλάχιστον αστυνομία, να τελειώνουμε. Ε, βάζω τα χέρια εγώ πίσω, δεν, δεν περιμένω με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα να με χτυπήσει, και μου σκάρει γαστούκι. <laughs> και, και έτσι, όπως ασυναίσθητα είμαι, του δίνω μία ανάποδη εγώ με το δεξί. Το χτυπάω γεμάτη ρε παιδί μου, γεμάτη γεμάτη Και ο τύπος παραπατάει Με στη σούρα του Ναι Είμαστε δίπλα από διάβαση Και περνάει εκείνη την ώρα λεωφορείο. Και κάτι νομίζω του φωνάζω, του Κώστα μου φωνάζεις εσύ, δεν θυμάμαι Και τον τραβάμε προς τα μέσα Και τον σπρώχνουμε προς την πόρτα Τον πετάμε στις σκάλες, το ναι. αυτό τον σώσαμε Και Έχε... σώσαμε και τους εαυτούς μας Γιατί, Γιατί άμα δύσουμε, το σκότωνα το λεωφορείο δεν θα ήμασταν εδώ. Και ποιο είναι το θέμα, ότι αυτά τα λεωφορεία, εγώ δεν έχω πάθει πολλέ φορέ. Ότι αυτά τα λεωφορεία, ο καθρέφτη, ο μπροστά δεξιά, εξέχει. Οπότε μπορεί και να περάσει, ρε παιδί μου, να είσαι κάπου κοντά, να μην είσαι πάνω στη διάβαση, να είσαι απλά πάνω στο πεζοδρόμιο και μπορεί να σε χτυπήσει. Και, έχει, παίζει να έχει περάσει ο καθρέφτη αυτό στην ηλιοστό. Πάμε το χτυπούσε τώρα ο καθρέφτη με 50 χιλιόμετρα, και το χτυπούσε στον αυτιάνο στο κεφάλι. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί. Ναι, μα το πετάξαμε εκεί πέρα, τρέχαμε, κλειδώσαμε τι φορτές μα. Του λέω ότι Κώστα απλά τρέχαμε, κοιτάει, κοιτάει, του λέω απλά τρέχα. Και μετά τον πέτυχα να δηλαδή, τρεβάει με μεγάλη σχολή. Mm. Μου λέει εντάξει, μου λέει σέδερα και εξελάφρωσα. Mm. Του λέω ευτυχώ, αλλά καλά. <laughs> ε, τι άλλη ιστορία θε να πούμε. Α, ah, ah. είπαμε για το τρίτο κομμάτι, με του Ινδού. Δεν είπαμε yeah, για του Ινδού. Τρίτο δωμάτιο, είχαμε κάποιου Ινδού. Μου <Τι> πάει μια μέρα στην πόρτα. Α, περίμενα να πω. Yeah, το πες. σπίτι αυτό είχε δύο μπάνια. Υποτίθεται το κάθε δομα... τα κάθε δύο δωμάτια ένα μπάνιο. Στην αρχή, αν ξεκινήσει Μαρσέλ και Ινδί να έχουν ένα, εγώ με Γιώργο και Ρουμάνο συγκάτοικο το άλλο. Αν δε, δε. καταλήξαμε Ινδί ένα και ο Μαρσέλ, Γιώργο, εγώ και συγκάτοικο Ρουμάνο το άλλο. Είναι αυτό που έχει πάει τα πάντα. Έχει φάει και καυτερά έχει έχεις κάτσει σε παγωμένο μάρμαρο 72 ώρες, αρχίζει η κοιλιά σου, κάνει αυτούς τους ήχους, λες και έχεις μέσα δεινόσαυρους και, και μπαίνεις στη τουαλέτα να τα βγάλεις. Ε, μια, φο μια, φορά έτσι ήταν η τουαλέτα, ε, δεν θα πω παραπάνω γιατί σας σέβομαι. Σέβομαι το κοινό, έτσι δεν Έτσι θα. είναι. Έτσι. Αλλά αυτοί οι φίλοι μα οι ήταν πολύ καλά παιδιά και ήταν μαζί μα στη σχολή ε, μια μέρα, εμεί βγάζαμε σκουπίδια κάθε εβδομάδα, κάθε τέσσερι μέρε, ένα από εμά έβγαζε σκουπίδια. Και κάποια στιγμή του πιάνει Γιώργος και του λέει, Μάγκε, λέει, τι θα γίνει, λέει, και εσεί μένετε εδώ, θα βγάλετε σκουπίδια. Ε, κουνάνε και δύο τα κεφάλια του κάπω παράξερα και λέει, Νο. «No». Λέει, Γιώργο, τι εννοείται, Νο. No λέει, Καμ. Και του ακολουθάει ο Γιώργο, μπαίνουν στο δωμάτιο και είχαν ένα κουτί από... πρέπει να ήταν από, ψυγείο από... Φυγείο. από... Φυγείο. από... Φυγείο. από καταψύκτη, πρέπει να από, από, καταψύκτη πριν το κουτί. Και το είχαν κόψει. Το είχαν κόψει, το είχαν... το γραφείο του και αυτοί μάζευαν και τα σκουπίδια του. Και μα λέει, εμεί δεν πετάμε σκουπίδια στο κοινόχρηστο, τα κρατάμε εδώ. Κύριος Κύριο. Κύρι. Επίση δεν, δεν αερίζανε, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, δεν αερίζανε. Οπότε αυτοί για να αερίσουν το δωμάτιό του, ε, ανοίγανε τι πόρτε στι εσωτερικέ. Οπότε όταν ε, μαγειρεύανε, κάνανε, πηγαίνανε τουαλέτα, μπλα μπλα, μπλα δεν, αε, δεν αεριζόταν ο χώρο. Οπότε με το που άνοιγε, σου ερχόταν η χωματερή επί 10. Οπότε είχα, είχαμε περάσει δύσκολα. Όταν είχε γίνει αυτό με τα, με τα σκουπίδια. Πήγα και το είπα εγώ σε κάποιον στη reception. Λέω: Κοιτάξτε, να δείτε, θα έχουμε πρόβλημα το και το και το. Τέλο πάντων, έρχεται τσεκάρι αυτός και καλά προειδοποιεί το έλεγχο. Του τσεκάρι, τους λέει: αλλάζετε διαμέρισμα. Για παράδειγμα, εσύ που του περιείχε στο δρόμο, τι είπαν. Του είπα αυτού ότι θα τους πάνε σε ένα άλλο κτίριο. Και γυρνώντα εμεί από τη σχολή, μια μέρα του πέτυχαμε κάτι με βαλίτσε, πράγματα. Α, και τα σκουπίδια, και τη μαύρη Ναι, με τα και τη μαύρη σκουπίδια. Σα τα σκουπίδια και το... <laughs> τα χαρτόνια, όλα. Όλα μαζί του πετυχαίνουμε κάτι. Τα το... κουβαλούσαν. Τα το... το κουβαλούσαν, του λέει ο συγκάτοικο, ο άλλο, ο Ρουμάνο, του λέει ρε παιδιά, λέει πού πάτε, λέει. Έτσι φεύγετε χωρί να πείτε γεια, λέει τόσο καιρό μένουμε μαζί. Όχι, λέει, όχι, όχι, λέει. Μα πάνε σε καλύτερο κτίριο, λέει εδώ δεν έχει καλό Ιντερνετ και μα πάνε αλλού καλύτερα και του στην τελική είδαμε του πήγαν σε ένα κτίριο, ήταν νομίζω 8 ορόφου, είχε μόνο Ινδού μέσα, ή μόνο Ασιάτε, να μην το πω μόνο Ινδού. και του πήγαν εκεί, οπότε του αποχωριστήκαμε. Μετά μας έφεραν έναν άλλο Έλληνα, δεν, δεν, ήταν, εντάξει, δεν, ήταν, όλοι, όλοι έτσι, αλλά εμεί πετύχαμε τώρα. Βασικά και ένα το κτίριο, αν θυμάμαι καλά, είχε, είχε, housekeeping service. Αν θυμάμαι καλά το άλλο. Το Βέβαια, το πριν κτίρο. φύγουν, πριν φύγουν ο Γιώργο, γενικά όσοι τον ξέρετε, ξέρετε ότι όταν κολλάει με ένα τραγούδι, μπορεί να το παίξει 400-600 φορέ τη μέρα. Ε, τότε έπαιζε ένα του καμπακάκι. Το φεύγοντα, ξέχασα να πάρω την καρδιά μου. Το έπαιζε και το ξανά, παίζε και το ξανά, παίζε. Κάποια στιγμή δεν ξέρω, μάλλον έπαιζε ο Παναθυνακό και δεν το έπαιζε. Και πήγαν οι Ινδοί, του χτύπησαν την πόρτα και του λένε: Σε παρακαλώ, μπορεί να μα πει το τραγούδι πώ λέγεται, γιατί μα αρέσει πολύ. Και παίξτε το κιόλα. Και παίξτε Οπότε να ξέρετε ότι λογικά, αν πάτε ποτέ Ινδία και ακούσετε καμπακάκι, πάρετε τηλέφωνο. Τραβήξτε βίντεο, κάντε tag. τέλος τέλο πάντων, κάντε κάτι τέλος πάντων για να το μάθουμε κι εμεί. Σίγουρα στην Ινδία καμπακάκι. Το έκανε, τη δουλειά την έκανε ο Χρήστο από το Φίνικα από το συγγνώμη. Ε, ξεχάσαμε να πούμε τι ώρα είναι Κώστα. Είναι 6 και 20 ώρα ζηρήχη, 7 και 20 ώρα χαλάστρα. Όσοι δεν έχετε πάει στη χαλάστρα, να πάτε για ψαράκι. Και 7 και 21 ώρα παλαισά. Τώρα άλλαξε ένα άλλα, λεπτό πήγε μπροστά. 7 mm και -hmm. 21 είναι mm -hmm. mm -hmm. Να mm -hmm. αργήσαμε. Mm -hmm. ε, ξεχάσαμε να πούμε. Να πάτε χαλάστρα για ψαράκι. Ε, yeah. ε? Όσοι, όσοι έχετε πάει, θα ξέρετε ότι τα κουνούπια στη χαλάστρα είναι πιο πολλά από τα άστρα. Oh, 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 όσοι δεν έχετε πάει να πάτε. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Στα δυτικά τη πόλη. Ερωτική χαλάστρα. Και τώρα πλησιάζουμε στο αγαπημένο. Στο αγαπημένο τη αγαπημένη μου Βαγγελίτσα. Στο τραγουδάκι και τη Κέλλη βασικά. Κέλλη και Βαγγελίτσα είναι στο τραγούδι, λέει τραγούδα συνέχεια, λέει Γιώργο. <laughs> Γιώργο τραγούδα. Τώρα αυτό το τραγούδι είναι. Το, το χα... τραγούδι είναι από ναι, αυτό ναι. είναι ζηριχιώτικο τραγούδι. Σε, τραγούδι ένα πόδκαστ, σε ένα άλλο podcast που θα Πούμε για τη συγκατοίκηση στη Ζηρίχη, γιατί και εκεί έχει ιστορίε. Ε, θα πούμε για, για τι περούκε που βάζαμε και τα τραγούδια που λέγαμε. Και αυτό το τραγούδι είναι από μια φάση που βάζαμε κάτι περούκες, δεν ξέρω γιατί. Γενικά, γενικά κάναμε χαβαλέ. Ναι, κάναμε χαβαλέ. Yeah. Και. Λέγαμε αυτό το τραγούδι. Πάμε δεν λοιπόν. ξέρω αν υπάρχει. Για πάμε λίγο. Ένα, δύο, τρία. Τι είναι, είναι αυτό, αυτό το μωρό, μου έχει πάρει το μυαλό, μη ρωτάς να σου πω, είναι κάποια το χωριό. Τι είναι αυθώ, αυτό ρε, τι είναι, τι είναι αυθώ, 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 αυθώ. Αυθώ. αυτό ρε. το είχαμε χορέψει, ε, θυμάμαι και ένα βιντεάκι που το είχαμε χορέψει, νομίζω είχαμε πάρει κάτι πέλφε. Ε, ένα μεγάλο μπουκάλι πέλφε που είχε και φωτάκι από κάτω και χορεύαμε με περούκε και τέτοια ήταν ωραίε στιγμέ. Δεν υπάρχει το τραγούδι αυτό πλέον. Ναι. Δεν μπορεί να το βρει κάποιο. Αν δεν μπορεί να το βρει, πώ να το ξαναγράψουμε εμεί. Μπορούμε να το ξαναγράψουμε. Θα μπορούσαμε να το παίξουμε εδώ, αλλά θα μα το κοβέ το. Ναι, μπορεί να μα το κοβέ. Είναι μια πολύ καλή επιχειρηματική κίνηση, να το πούμε. Δηλαδή, τι είναι αυτό το μωρό, μου έχει πάρει το μυαλό, με ρωτάει, να σου πω, είναι κάτι από το χωριό. Το τι είναι αυτό ρε, ταιριάζει και με το podcast. Ναι, τι είναι αυτό ναι. τώρα. Τι είναι αυτό τώρα. Είναι μια αξιόλογα αυτό το podcast. Τέλο ναι, πάντων. Ε, αναμνήσα από Λουκέρνη. Αναμνήσα από Λουκέρνη, είπαμε. Θα πούμε άλλη φορά αναμνήσα από Ζηρή, γιατί ζήσαμε τον Κώστα αρκετά χρόνια. Δουλεύαμε και, και μαζί. μαζί. Και, 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 ιστορίες, και, ιστορίες. και εκεί ιστορίες. έχει ιστορίε. Έχει, έχει ιστορία πολύ. Ε, δεν σα μαυρίσαμε την ψυχή με πολέμου Ισραήλ. Όχι, μην ε... για αυτά τώρα. Ε. Και Αξιό, και μία αξιόλογα υπά. podcast τώρα δεν έχουμε να κάνουν. Είμαστε μία αξιόλογα podcast, οπότε κοιτάμε μόνο την καβλάτη και το χαβαλέ. Ε, Σα ευχαριστώ που ήσασταν εδώ ακόμη μια φορά. Δηλαδή, ο μαζοχισμό έχει φτάσει σε. Πέμπτο. Εξωφρενικό επίπεδο. Πέμπτο. Μέζω, νομίζω το έκτο είναι αυτό. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρο. Ε, Κώστα, να δει να χειριστεί κάτι, πώ σου φάνηκε εδώ, Ο ηχολήπτη, πως σου φάνηκε, Ο ηχολήπτη, τα παιδιά. Καλά, ναι, την άλλη φορά να ανοίξουμε και γραμμέ αν γίνεται. Να. Αν, αν, δηλαδή, νομίζω μια διαφωνική εκπομπή θα μα έρθει σε έναν Ιντερνετ ή YouTube. Βασικά, <σθυλί> τώρα ο δεν λέει. Ότι το κάνει αυτό, αυτό το podcast δεν είναι μία αξιόλογο. Έχει ανοίξει TikTok, Pinterest, YouTube και Άρας. ετοιμάζεται να, να βγάλει χρήμα τώρα. Άσε τα μία αξιόλογο, αξιόλογο για αυτό. Τρελό μπράντ θα γίνει. Άσε τώρα. Το μία αξιόλογο θα κάνει ο σε αξιόλογο. Όχι, ούτε καν. Μένουμε πιστοί στις αρχες μας Καυλάντα, χαβαλέ και επιτόγυρα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ για ακόμα μία φορά. Ε, όσους Όσου κούρασα την προηγούμενη φορά με τα 40 πλάσια λεπτά, ζητώ συγγνώμη. Αυτό θα βγει γύρω στα 25. Φιλιά πολλά σε όλου. Φιλάκια φιλιά. πολλά. Θε να πει κάτι άλλο, να δώσει μια ευχή. Όχι, δεν θα γνώμη τίποτα άλλο. Φιλάκια πολλά. Φιλιά να σε ακούτε όλους. το μία αξιόλογο podcast του Φρεράκου. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Καλημέρα, καληνύχτα. Καλό βράδυ, καλησπέρα. Γεια σα.